Το ένα τσάνελ για μία ακόμη εκλογική διαδικασία βρέθηκε στον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Αρχικά, με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή νωρίς το πρωί, κατέγραφε την κίνηση στα εκλογικά κέντρα όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φέρεται στο κόμμα το συγκεκριμένο των Ελλήνων Μουσουλμάνων. Το οποίο ναι. Φαίνεται ότι έτσι το μοναδικό απασχόλησε κόκκινο. Ιδιαίτερα και την προεκλογική περίοδο για εμάς εδώ. Ναι. Ακριβώς με το γνωστό θέμα με το ακροδεξιό κόμμα. Είναι μια κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει το συγκεκριμένο κόμμα. Είμαστε δημοκρατία. Από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα να κατεβεί, δεν μας επηρεάζει εμάς σε τίποτα αυτό. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει βήματα που στην ισονομία και την οσοπολιτεία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη η παράταξη η οποία ξεκίνησε αυτή την ισονομία, ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ εμείς σαν κοινωνία ξέρουμε και τον τρόπο, αλλά αποδεικνύουμε και καθημερινά το πώς θα πρέπει ειρηνικά να συνυπάρχουμε. Όταν επηρεάζονται οι πολίτες από εξωγενείς παράγοντες... Θα καλούσα τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές, ώστε να βοηθήσουμε και τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόσταλες, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστίνα, και εγώ σας ευχαριστώ. Χριστίνα, πριν σε αποδεσμεύσουμε, εκεί που βρίσκεσαι τώρα, τι γίνεται με τα μέλη εφορευτικών επιτροπών? Το ρωτάω σε κάθε εκλογικό τμήμα που πηγαίνεις. Δύσκολα. Είναι και εδώ ένα μεγάλο θέμα για ακόμη μία φορά. Στην συνέχεια, με ζωντανές συνδέσεις με τα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα σε Γερμανία και Γαλλία, κατέγραφε επίσης και την κατάσταση με την ψήφο των απόδημων Ελλήνων διαμέσου της επιστολικής ψήφου. Την καλημέρα μας στην όμορφη Γαλλία. Καλημέρα στην όμορφη Καβάλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία, σήμερα έχουμε ήλιο επιτέλους. Μπράβο. Και μπράβο. Είμαστε χαρούμενοι, ας πούμε. Στη συνέχεια έγιναν γνωστά επίσης και τα πρώτα αποτελέσματα με το exit poll του ένα channel μέσω της εταιρείας Interview να παρουσιάζεται στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και πάμε να δούμε το exit poll, το οποίο έχουμε ακριβώς εδώ μπροστά, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά. Είναι η κεντρική τιμή από το exit poll της εταιρείας Interview, και θα το αναφέρουμε αυτό για το ένα channel. Η κεντρική τιμή λοιπόν για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές χυμαίνεται περίπου στο 30,5%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,3%, 13,2% το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, 7,7% το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, βλέπουμε ότι αυξητική η πορεία του, 7,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 3,6% μπαίνει δηλαδή στην Ευρωβουλή η Νέα Αριστερά και 3,3% το κόμμα της Νίκης. Από εκεί και πέρα όμως, να το ενημερώσουμε ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα τα οποία επίσης συγκεντρώνουν περίπου το ποσοστό του 3%, όπως είναι και η Πλεύση Ελευθερίας και το Μέρα 25 στη μέση τιμή μέχρι στιγμής. Θα δούμε και αναλυτικά σε λίγο πού κυμαίνονται περίπου οι τιμές των κάθε κομμάτων από έως και το τι φαίνεται πως έχει γίνει και στο κομμάτι της Ισπύρος, και εδώ θα το συζητήσουμε φυσικά και με τους καλεσμένους μας, τα πολιτικά πρόσωπα εδώ σε πολύ λίγα λεπτά. Ακολούθησε πολιτική συζήτηση και ανάλυση, ενώ συνεχώς μεταδίδονταν τα αποτελέσματα από κάθε εκλογική περιφέρεια, καθώς και οι σταυροδοσίες των υποψήφιων ευρωβουλευτών. Στο στούντιο, πολιτικά πρόσωπα και στελέχη των κομμάτων ανέλυαν τις επιδόσεις των κομμάτων, καθώς και το ποσοστό αποχής, το οποίο ξεπέρασε το 60%. Τότε γιατί δεν επέλεξαν, δεν επέλεξαν εσάς τότε, κυρία? Γιατί δεν επέλεξαν του ΣΥΡΙΖΑ, αφού εμείς έχουμε κάψει την Ελλάδα? Μιλάει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάει το ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ μιλάω. Ναι, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω. Γιατί δεν επέλεξαν το ΠΑΣΟΚ να δώσουν 30% στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και να πούνε εμπιστευόμαστε εσάς? Εμπιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ. Πώς το εμπιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ? Αυτή τη στιγμή είστε κάτω από τις προσδοκίες του ίδιου του αρχηγού σας. Ο αρχηγός σας τι έλεγε, δεύτερη θέση έλεγε? Πού είναι η δεύτερη θέση? Σε σχέση όμως με το 2019, το οποίο εσείς ήσασταν 33% και τώρα είστε 31%, νομίζω αυτό πρέπει να σας προβληματίζει. Θα πρέπει να σας προβληματίζει αυτό. Η αρχηγή μας, εμένα με προβληματίζει, σας βλέπω να προβληματίζει. Η αρχηγή μας βάλαν κάποια όρια, πάνω από τα οποία θα ήταν ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι. Εμείς είμαστε κάτω από το 30%. Και εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι αυτό εμάς δεν μας ικανοποιεί. Για διαφόρους λόγους. Εσάς που λέτε ότι θα είστε δεύτερο κόμμα και θέλετε δεύτερο κόμμα να είστε,
Πού είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα που έχετε πανελλαδικά? Και το λέω, πανελλαδικά γιατί βλέπω ότι ευτυχώς στην Καβάλα θα είσαι δεύτερο κόμμα, μάλλον. Όπως τουλάχιστον δείχνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα. Και εγώ προτιμώ να έχω εσάς δεύτερο κόμμα στην Καβάλα παρά να έχω λίγο κυλήσει. Να σας πω και κάτι άλλο, και για αυτό που λέγατε προηγουμένως για το κόμμα που ανθίζει επάνω στον Εύρο. Είναι υπεύθυνη πολύ η Νέα Δημοκρατία. Όταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγαινε επάνω στον Εύρο και τους απειλούσε ότι αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία θα δουν τι θα πάθουν. Κυρία και μου, τώρα αυτά τα αποτελέσματα έχουμε. Τον Εύρο, η Νέα Δημοκρατία τον θωράκισε. Μην μου λέτε τώρα αυτά τα πράγματα, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει θωρακίσει τον Εύρο και με τα σύνορα και με την αμερικανική βάση εκεί πέρα πάνω. Και την έχει αδειάσει επίσης. Γι' αυτό έχουν αδειάσει όλα τα χωριά του Εύρου, φαντάζομαι, επειδή η Νέα Δημοκρατία τους έχει θωρακίσει και ζουν ευτυχισμένοι όσοι έχουν εξελίξει. Ναι, είχαμε και διακυβέρνηση, κυρία Μελή. Είχαμε και που μπαίνανε τα μιλούνια. Είχαμε και του ΣΥΡΙΖΑ με τα μιλούνια. Που μπαίνανε μιλούνια. Τα χωριά συνέχιζαν να έχουν κόσμο και πέντε χρόνια τώρα έχουν αδειάσει στον Εύρο. Το ένα τσάνελ για μία ακόμη φορά βρέθηκε στον παλμό των εξελίξεων, πάντα προς ενημέρωση των πολιτών.